κούπη του Ασκληπίου αποτελούσαν μέρος των ευσυνείων μυστηρίων. Η θερμαϊκή ικανότητα της Ασκληπίου περιγράφεται σαν αποτελεσματική και σε τραύματα και σε πυρετούς και σε άλλοι, όπου ο ασθενής πρώτα έπρεπε να περάσει από μια κάταρτη ψυχική, τον περίφημο καθαρμό, και κατόπιν όταν σε κατεωνισμό. Εδώ δηλαδή να τον ρίξουν τα βότανα από το κεφάλι, τον κάνουν ένα μπάνιο με βότανα, και σωματική προηγούμενα στα υποβάλλοντα από τους ιερείς, και τα μέσα που θεραπεύονταν τότε ήταν τα βότανα. Κοιμόταν ο ασθενής τη νύχτα μέσα στο ιερό νηστεύοντας, αλλά μέσα σε μια προβιά που πρόβατο που είχε θυσιάσει πρώτα, σε καθορισμένο χώρο, και εκεί περίμενε να τον θεραπεύσει ο Ασκληπιός ή να του υποδείξει μέσα από το όνειρο τον τρόπο θεραπείας. Πολύ σημαντικό ρόλο στην αίσθηση των ασθενών έπαιξε η πίστη τους. Τα Ασκληπία διατηρήθηκαν ευλαβικά για πολλούς αιώνες. Ο Ασκληπιός, ο υπιότερος και ο γλυκύτερος των Θεών, άφησε μέχρι και σήμερα την παρακαταθήκη του σε θέματα υγείας, ιατρική όπως επιστήμη, η οποία μέσα από τα Ασκληπία διαδόθηκε παντού και συνεχίζει την ύπαρξή του. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και να μου κάνετε ερωτήσεις αν θέλετε. Εγώ το πήγα από το χάνι. Εσύ κόστο χέρι ένας κύριος πρώτα, δεν σας αγνοήσω. Έλα παλικάρι μου. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι θα σας κάνω μια τελείως καλοπροαίρετη. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς επειδή είμαι γιατρός. Σε ξέρω. Έχουμε συζητηθεί και άλλες φορές. Γνωρίζετε τι είναι το πολύμορφο γλυκοβλάστομα? Όχι, με πιάνει απροετοίμαστο. Όχι, για να ακούσουν και οι παϊστάμε. Θα ήταν καλό να μα το εξηγήσει, σαν γιατρό. Το πολύμορφο γλυκοβλάστομα είναι σχεδόν ο κακοηθέστερο όγκο των ημιλίκων. Το έχει στο κεφάλι. Ωραία. Ο μέσο όρο επιβίωση είναι 6 με 9 μήνε. Αν δει αποστοκική στα ρε. Η κλινική εικόνα δεν θα την περιγράψω, γιατί δεν θα είναι πολύ κύριο το βράδυ. Ναι. Το φαγητό. Ναι. Επειδή μίλησατε και για ολιστική ιατρική και ιαπωνική ιατρική, ναι. Ο καθηγητή που ίσω εγώ στα μέγιστα των 21 για το γλυκοβλάστομα είναι ο καθηγητή Χαϊάσου Ιάπωνα. Ναι. Φροντικό γιατρό του αυτοκάδρου Αχίρο Χίτο. Ναι. Ο μόνο από του γιατρού του Ιάπωνε που δεν διώχθηκαν ως εγκληματίες πολέμου. Με έδρα στο Πανεπιστήμιο τη Βοστόνη και με έδρα προ τιμή του στο Πανεπιστήμιο του Σοσάκα. Είναι. Ναι. Πέθανε από πολύμορφο γλυκοβλάστομα. Αυτός ο ίδιος. 8 ετών, ενώ ήταν δάσκαλος του Ζεν και του Κουφού, μιλούσε 7 γλώσσες με γλυκό. Είδες, κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Και αρχείο ελληνικά. Ναι. Θέλω να σας πω, από αυτά που είπατε, επειδή πολλοί θα παρεμηνέσουν αυτό που το πνεύμα σας. Ναι. Ποια θεραπεία πιστεύετε ότι κάνει για το πολύμορφο γλυκοβλάστομα? Εγώ είπα δεν είμαι γιατρός. Τώρα είμαι βάσει τα δύσκολα. Εδώ οι γιατροί καθηγητές δεν μπορούν να λύσουν τον καρκίνο. Εγώ τον λύσω. Ο ανθρωπάκος. Όχι, υπάρχει μία μέθοδος με την οποία μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ μίλησα με έναν γιατρό καθηγητή της προάλλης για ένα πολύ βασικό θέμα υγείας. Είμαι 71 χρονών και έχω να τις κοιτάξεις τις βιοχημικές τα πάντα και βρέθηκαν πάρα πολύ καλές. Εγώ άλλο θέλω να πω. Θα σε πω, για άσε με να ολοκληρώσω. Εγώ σε άκουσα προσεκτικά. Και μιλώντας με τον καθηγητή, εγώ έχω ένα πρόβλημα, ανοιχτέθηκε καρκίνος στον προστάτη μου εμένα, εδώ και 3 χρόνια. Και με λέει ο γιατρός, με παρακολουθεί και τα συζητά, με λέει, τη στιγμή που έχεις καλά το ανασωπητικό σου, μην φοβάσαι τίποτα. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει και να κάνεις πράγματα. Δεν το έρνουμε αυτό. Ίσα το επικροτώ. Είδες, θέλω να σας πω έτσι με είπε ο καθηγητής. Εγώ τι να πω τώρα για αυτό που λέω. Σε ένα ασθενή με πολύμορφο γλυκοβλάστομα. Όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Θα κάνατε βελονισμό, θα κάνατε ρίκη, ομοιοπαθητική ή ξέρω εγώ. Ό,τι μπορούσα να κάνω ακόμα και βότανα και θα του δει. Δηλαδή πέρα από την ορθόδοξη ιατρική, ό,τι μπορούσα να του κάνω που νόμιζα να του κάνω. Να πω το κρέμα σας, γιατί πολλοί θα παρεξηγήσουν μάλλον άδειες. Αυτή τη νέα μόδα τον καιρό μας με την παράλληλη ιατρική, να το πω έτσι. Ναι. Όλες οι θεραπείες είναι καλές. Ναι. Οι περισσότερες όμως έχουν ένα χαρακτηριστικό, είναι κυρίως ανακουφιστικές και σε συγκεκριμένο αριθμό παθήσεων, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες για τη ζωή. Όπως αναφέρατε την επιληψία. Επειδή είμαι νευροχειρουργός, η επιληψία δεν θεραπεύεται. Οτίποτα. Αν πείτε φάρμακο της επιληψίας, θα πάτε νόμπελ ιατρικής. Δεν θεραπεύεται η επιληψία. Άρα λοιπόν, αυτά που βοηθούν την επιληψία κατά τους αδαείς είναι. Ίσως η περίοδη ύφεση και εξάσκηση που έχει νόσο. Σίγουρα. Όσοι είναι γιατροί, απότομα καταλαβαίνουν τι λέω. Έχεις δίκιο. Αυτά όλα που περιγράφονται είναι πολύ καλά ως μια γενικότερη κατάσταση υγείας. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά γιατί πάντα αναφέρετε καλή υγεία, καλή σχέση, καλή ζωή. Όλα αυτά ναι. Δεν είναι όμως θεραπεία μη ανεκτών για τη ζωή ασθενειών. Πήρες χαμπάρι ένα πράγμα που είπα. Ορίστε. Ναι. Πήρες χαμπάρι. Τι είπα. Εγώ το είπα πάλι για να τελειώσετε. Είπα πρώτα τον γιατρό συμβουλευόμαστε. Προσέξτε. Ναι. Είναι μόδα των καιρών. Ναι. Δεν θα πας σε ομοιοπαθητικό για καρκίνο του κεφαλιού. Θα πας πιθανόν για την ψωρία. Έτσι. Με αφίβολα αποτέλεσμα. Νοήτω. Έτσι. Το πρέμα μου είναι αυτό.
Σίγουρα κάποιες φορές που αναφέρεται η ομοθετική είναι μια ειδικότητα που μπορεί να βοηθήσει πολλές νόσους, όπως και ο βελονισμός. Ξέρω συνάδελφο που είναι βελονιστής, έχει πάει στο Πεκίνο, όμως ο βελονισμός θεραπεύει. Όχι θεραπεύει, καλυτερεύει λίγο την ημικρανία, δεν θεραπεύει τίποτα. Ναι. Κάποιες αλλεργικές νόσους, οι οποίες πάνε στο περίφημο στάδιο της αυτοάνωσης, των αυτοάνωσης. Ναι. Δεν θεραπεύει ένα κάταμα. Ναι, έτσι. Δεν θεραπεύει τον καρκίνο του προστάτη, δεν θεραπεύει τον ηλαιό, δεν θεραπεύει την νόσο του χρόνου. Παρατήρηση που υποφέρονται τον γιατρό μας και μετά οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και επιμένω, θέλω. Το λέω. Το γιατρό μας και ύστερα δεν υποφέρει. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά. Παρακαλώ, κύριε μου. Κύριε. Δηλαδή, να μην παρεμηνευτεί ότι όλες αυτές οι τεράστιες παράλληλες ιατρικές, περισσότερο δεν είναι ιατρικές, είναι απλώς ανακουφιστικές τοπίες. Έχεις δίκιο. Στα περισσότερα βοηθητικά. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα σημείο. Αναφέρθηκες σε πάρα πολλές εναλλακτικές θεραπείες και δεν αναφέρθηκες στον Ρίκε Γκέρτ Χάμερ, αυτόν που ίδρυσε τη νέα ιατρική, και δεν είναι μόνο όπως προβάλλουν κάποιοι ο νικητής του καρκίνου, αλλά όλες οι ασθένειες, λέει, προέρχονται, αγαπητοί μου, από το άγχος. Να γίνουμε λοιπόν φίλοι όλοι με τον Αχιλλέα και να μάθουμε τι σημαίνει η λέξη Αχιλλεύς, η ελληνικότατη, που ορισμένοι εξ ημών έχουν και αυτό το όνομα. Αυτός ο οποίος λύει το άγχος. Αν έχεις να πεις τίποτε λοιπόν για τον δόκτορα Ρίκε Γκέρτ Χάμερ, πες το. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αναφέρθηκες στο οξυγόνο που πρέπει να αναπνέουμε και δεν είπες τίποτε για το υπεροξίδιον του υδρογόνου, το οποίο στη φυσική του μορφή βρίσκεται στο ανοιχτόχρωμο μέλι. Και τρίτη ερώτηση, είπες αρκετά πράγματα για την αποτοξίνωση και δεν άκουσα να μιλάς για την χλωρέλα και τον ζεόλιθο. Εάν λοιπόν πώς έχεις... Πώς σε λένε, αδερφούλη μου. Ορίσε. Πώς σε λένε. Αναφέρθηκε και προχθές το όνομά μου. Επειδή γράφω βιβλίο περί διατροφής και υγείας και ό,τι από μικρό παιδί μαθαίνω το εφαρμόζω πρώτα στον εαυτό μου και γράφω και μέσα στο βιβλίο το τι έχει γίνει με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Ας πούμε ένα παράδειγμα, λέω, για την πρώτης πόλεως. Αυτό το οποίο παράγουν οι μέλισσες και είναι το ισχυρότερον αντιβιωτικών και αντισηπτικών της φύσεως. Τα αντιβιωτικά των ιατρών, και επειδή είπε ότι πρώτα θα πάμε στους ιατρούς, η τελευταία ερώτηση και τελειώνω, είναι οι ιατροί ή συνταγογράφοι. Λοιπόν, τα αντιβιωτικά είναι τρίχες κατσαρές μπροστά στην πρόπολη, αγαπητοί μου. Έλα τώρα κάτσε να μάθει να ακούς και όλα αυτά. Μιλάς. Επειδή ήρθε πρώτη φορά σε ομιλία μου, σε τιμά από μια άλλη μου. Είναι δεύτερη φορά. Ωραία. Εγώ αυτά που λες τα έχω πει σε άλλες ομιλίες μου. Πρόσεξε, για πρόπολη και δεν τα έχω μιλήσει 100 φορές. Αν δεις τις ομιλίες μου στο Ιντερνετ, αν μπακεδέστες, άσε να μιλήσω. Οι ερωτήσεις, είμαι διακόπτης. Κυρίως ο Ρίκε Γκέρτ Χάμερ. Εκεί αναφέρθηκα. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να επαναλαμβάνω τη δίκη να τα αναμασώ και ίσα που είχα πολλά πράγματα να πω δεν τα είπα. Ούτε τα μισά δεν είπα. Τα πήδηξα για να προλάβω την ώρα. Τι να κάνω τώρα, λοιπόν. Η ώρα περιορισμένη. Και εσύ με λες για πράγματα πρόπολη. Δεν το έχω πει 10 φορές σε άλλες ομιλίες. Δεν μπορώ τα ίδια πράγματα να ξαναλέω. Κατάλαβες. Έμπα σε άλλες ομιλίες μου να δεις που λέω για υπερτροφές τέτοια πράγματα και θα καταλάβεις άμα τα λέω καλά ή όχι. Εντάξει. Εντάξει. Κορμάστε, δεν μου το χάρισε. Αραμπατζόγλου. Να ζήσεις. Το μέλισε, θυμάμαι και την άλλη φορά που έλεγες.
Κύριε Στέλνο, τελειώσαμε. Έχω μια ερώτηση, αλλά δεν την άκουσα. Τι ερώτηση, ποιο κύριο. Κάτι ο κύριο είπε από πίσω μια ερώτηση, αλλά δεν παρακαλώ. Την άκουσα. Να την ξαναπώ. Ναι, ναι, δεν ακούσαμε. Κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε αν πιστεύετε ότι στην ανάγνωση τη ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να αναγνώσουμε τι προηγούμενε μα ζωέ. Δεν είπα ζωέ. Ασθένειε είπα. Ζωή ίσω, μάλλον είπατε ζωή, εννοείται αυτήν τη ζωή. Όχι με... Ζωές το είπα, τη ζωή το είπα για τη συστημική αναπαράσταση στο κρανοϊερή. Εκεί είπα για ζωές. Μην τα λαχδεύεις. Για ασθένειες. Είπατε ότι η καθηγήτριά σας στη σχολή, στην προηγούμενη ζωή της... Στη συστημική αναπαράσταση που έκανε, η κρανοϊερή λέγεται, η οποία την υπνώτησε ο άλλος και την μετέφερε σε ένα κόσμο αλλιώτικο και βρέθηκε να είναι ένα παιδί αγόρι, 17 χρονών, νότο. Άρα πιστεύετε ή πιστεύει η καθηγήτριά σας ότι υπάρχει η προηγούμενη ζωή. Δεν ξέρω τίποτα, ό,τι ακούω. Εγώ τι συμβαίνει σε μένα. Μια σημείωση να κάνω γι' αυτό. Παρακαλώ. Γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει γνώση για την ελληνική παράδοση. Ναι. Η ελληνική παράδοση συμπεριλαμβάνει τη μετεμψύχωση. Ναι. Και θα αναφέρω τον Εμπεδοκλή, ο οποίος είπε, αφήστε με λίγο να πω, είπε λοιπόν, κάποτε ήμουν εγώ αγόρι και κορίτσι, θάμνος και πουλί και ψάρι, άλαλο που έξω πηδούσα από το νερό. Ορίστε. Είναι ελληνική παράδοση η μετεψύχωση, την οποία ακολούθησε και ο Πυθαγόρας. Ωραία. Δεν είναι ανατολίτικη, την πήραν από εμάς οι ανατολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλοί.